Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της Ελλάδας Αγίου Δημητρίου, τον Τάσο Τασιόπουλο. Τάσο, 3-0 η ήττα σήμερα από τον Θρίαμβο. Θεωρείς ότι παρόλα αυτά που ήταν ένα κάπως ευρύ το σκορ, ότι θα άξιζε κάτι καλύτερο η ομάδα σου? Καταρχήν, παίζαμε απέναντι σε μια ομάδα η οποία γνωρίζαμε ότι είναι μια ομάδα πολύ μεγάλο budget, με πάρα πολλούς παίχτες και είναι ένα από τα φοβορή για να ανέβει, να πάρει το πράγμα στον ομιλό μας. Κατά την άποψή μου, το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Από στιγμές, γιατί μετά από τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο, ξέρω ότι οι στιγμές είναι αυτές που καθορίζουν, οι λεπτομέρειες καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δεχτήκαμε ένα goal, ένα πέναλτι. Δεν ζητά από τα ίδια πράγματα. Ήταν, αυτό είναι από φως διαιτητή. Το έδωσε, καλά έκανε και δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω για τέτοια θέματα. Από εκεί πέρα πήγαμε πάρα πολύ στο δεύτερο μήμα. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να κάνουμε το 1-1 στην πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχαμε. Και ανταυτού να γίνει το 1-1 στο καπάκι. Στη συνέχεια τέλος πάντων, δεχτήκαμε το 2-0. Οπότε αυτές τις δύο φάσεις έγιναν το παιχνίδι. Ναι, γιατί πολλές φορές ο ποδοσφαιριστής βλέπει ότι είναι να κάνει το 1-1, ξαφνικά γίνεται από το πουθενά γίνεται το 2-0 και λίγο όλο αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε, είχαμε και το δοκάρι και δεχτήκαμε στο τέλος ένα τρίτο γκολ. Και κατά την άποψή μου, η έκταση του σκορ δεν είναι ανάλογη της εικόνας. Χωρίς βέβαια να αμφισβητώ τη νίκη του Θρίαμβου, που είναι μια πολύ καλή ομάδα και δίκαια μας κέρδισε. Τώρα υπάρχει επόμενο μάτς για το κύπελλο την Τετάρτη. Ναι, παίζουμε το κύπελλο την Τετάρτη. Θα παίξουμε να προκριθούμε και προκοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Για μας, όπως είπα και μετά το πρώτο παιχνίδι που κερδίσαμε 0-3, εμείς ο στόχος μας είναι να ευχαριστούμε κάποια και το παιχνίδι. Αυτό το είπαμε όταν ήταν ο δικό του, έδωσε συγχαρητήρια για την προσπάθεια και την νίκη. Συγχαρητήρια έδωσα στους παίκτες μου σήμερα, γιατί η προσπάθειά τους πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια που κάνανε και από την εικόνα που είχαν. Βέβαια, αδικήσαμε τον εαυτό μας όσον αφορά το αποτέλεσμα και όσον αφορά κρίσιμες στιγμές που τελικά καθορίσαμε και το αποτέλεσμα. Κότσου, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην Εθνική. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.